Στο κεφάλαιο Ι, 10 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 273, κεφάλαιο Ι, 10 κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Και συνήγαγε ο Σαμουήλ των λαών προς τον Κύριον εις Μισπά και είπε προς τους Υιούς Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανεβίβασα τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και σας ελευθέρωσα εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πασών των βασιλειών, ήτινε σας κατέθλιβαν. Τα παιδιά πίσω. Και εσείς την μέραν ταύτην απεβάλλετε τον Θεό σας, όσοι σας έσωσε από πάντων των κακών σας και των θλίψεών σας, και είπετε προς αυτόν ουχή, αλλά κατάστησον βασιλέευ ημάς. Τώρα λοιπόν παρουσιάστε ενώπιον του Κυρίου κατά τα σφυλά σας και κατά τα σχιλιάδα σας. Και ότε έκαμε ο Σαμουήλ πάσας, πάσα στα σφυλά του Ισραήλ να πλησιάσωσιν, επιάσει τη φυλή του Βενιαμίν. Και αφού έκαμε την φυλή του Βενιαμίν να πλησιάσει κατά τη οικογένεια αυτού, επιάστη η οικογένεια του Ματρί, και επιάστη ο Σαούλ, ο ιός του Κις. Εζήτησαν δε αυτόν και δεν ευρέθη. Όθεν εζήτησαν έτη παρά του Κυρίου, αν ο άνθρωπος έρχεται έτη εκεί. Και είπε Κύριος Ιδού, αυτός είναι κρυμμένος και κρυμμένος μεταξύ της αποσκευής. Τότε έδραμον και έλαβον αυτόν εκείθεν. Και ότε στάθη μεταξύ του λαού, εξήχεν υπερπάντα των λαών από τους ώμους αυτού και επάνω. Και είπε ο Σαμουήλ προς πάντα των λαών, βλέπετε εκείνον τον οποίον έκλεξε ο Κύριος ότι δεν είναι όμοιος αυτού μεταξύ παντός του λαού. Και πάσο ο λαός ηλάλαξε και είπε, ζήτω ο βασιλεύς. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον λαόν των τρόπων της βασιλείας και έγραψε αυτόν εν βιβλίο και έθεσεν έμπροσθεν του Κυρίου. Και απέλυσε ο Σαμουήλ πάντα των λαών έκαστον εις τον οίκον αυτού. Και ο Σαούλ ομοίως ανεχώρησε εις τον οίκον αυτού εις Γαβά και υπήγε μετ' αυτού εκιτάγμα πολεμιστών, τον οποίον τας καρδίας είχε διαθέσει ο Θεός. Άνθρωποι όμως κακοί είπαν πώς θέλει σώσει ημάς ούτως και κατεφρόνησαν αυτόν και δεν προσέφεραν προς αυτόν δώρα, εκείνος όμως έκαμνε τον κοφόν. Ανέβηδε Νάας ο Αμμονίτης και στρατοπέδευσε εναντίον της Ιαβής Γαλάδ και είπαν πάντες οι άνδρες της Ιαβής εις τον Νάας, κάμε συνθήκη προς ημάς και θέλουμε να σε δουλεύει. Και είπε προς αυτούς Νάας ο Αμμονίτης, με τούτο θέλω κάμε συνθήκη προς εσάς, να εξορύψω πάντα στους δεξιούς οφθαλμούς σας και να βάλω τούτο όνειδος επί πάντα τον Ισραήλ. Και είπαν προς αυτόν οι πρεσβύτεροι της Ιαβής, δώσει ημάς 7 ημερών αναβολήν, για να αποστείλουμε μηνυτά στις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Και τότε, εάν δεν είναι τις να μας σώσει, θέλουμε να εξέλθει προς ε. Ήλθαν λοιπόν οι μηνυτέ εις Γαβαά του Σαούλ και είπαν τους λόγους εις τα ότα του λαού και ύψωσαν πάσο λαό στην φωνήν αυτού και έκλαυσαν. Και ιδού ο Σαούλ ήρχε το κατόπιν της αγέλης εκ του αγρού και είπε ο Σαούλ, τι έχει ο λαός και κλαίει? Και διηγήθησαν προς αυτόν τους λόγους των ανδρών της Ιαβής. Και επήλθεν επί τον Σαούλ πνεύμα Θεού, ότε ήκουσε τους λόγους εκείνους και εξήφθη η οργή αυτού σφόδρα. Και έλαβεν ζεύγος βόων και κατακόψας αυτούς εις τμήματα, απέστειλε αυτά κατά πάντα τα όρια του Ισραήλ διαχειρός μηνυτών λέγον, ώστις δεν εξέλθει κατόπιν του Σαούλ και κατόπιν του Σαμουήλ, ούτω θέλει γίνει εις τους βόας αυτού. Και επέπεσε φόβος Κυρίου επί των λαών και εξήλθον ως εις άνθρωπος. Και ότε απειρίθμισεν αυτούς εν Βεζέκ, οι Ισραήλ σαν 300.000 και οι άνδρες Ιούδα 300.000. Και είπαν προς τους ελθόντας μηνυτάς, ούτω θέλετε η πει προς τους άνδρας της Ιαβίδ Γαλάδ. Αύριον, καθώς ο ήλιος θερμάνει, θέλει είστε σε εσάς σωτηρία. Και ήλθαν οι μηνυτέ και ανήγγυλαν προς τους άνδρας της Ιαβής και υπερεχάρισαν. Και είπαν οι άνδρες της Ιαβής, αύριον, θέλουμε να εξέλθει προς εσάς και θέλετε κάμει εις ημάς παν ό,τι σας φαίνεται καλόν. Και την επαύριον διήρησε ο Σαούλ των λαών εις τρία τάγματα και εισήλθον εις το μέσον του στρατοπέδου εν την πρωινή φυλακή και επάταξαν τους αμμονίτας έως σου θερμάνει ημέρα και εν απολυφθέντες διεσκορπίστησαν ώστε ουδέ δύο εξ αυτών δεν έμειναν ενωμένοι. Και είπε ο λαός προς τον Σαμουήλ, τι είναι εκείνος ώστις είπε ο Σαούλ θέλει βασιλεύσει εφ' ημάς? Παραδώσατε τους άνδρας για να θανατώσομεν αυτούς. Και είπε ο Σαούλ, δε θέλει θανατωθεί ουδείς την ημέραν ταύτην, διότι σήμερον έκαμεν ο Κύριος σωτηρία εν το Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν κάποια στιγμή
αποφάσισε να αποβάλει από του να βασιλεύει σε αυτόν ο Θεός, τον οποίον δεν έβλεπε, αν και τις ενέργειές του τις είχε γνωρίσει πάρα πολλές φορές, και εξεζήτησε από τον Σαμουήλ να τους δώσει, να τους διορίσει, να τους χρήσει δια του Κυρίου βασιλιά για να ονειδηγεί τα στρατεύματα και να σώζει αυτούς. Πράγμα το οποίο και έκανε ο Σαμουήλ, παρόλο ότι στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε που ο λαός απέβαλε τον Θεό από τον να βασιλεύει. Ήξερε ότι τούτο είναι πάρα πολύ κακό. Να εξητήσει ο άνθρωπος άνθρωπο για αρχηγό του. Και στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη βέβαια, τούτο είναι μέχρι και αμαρτία. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού οδηγείται, διοικείται δια Πνεύματος Αγίου και απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός και τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όντας παιδί Θεού. Όμως ο Θεός τελικά έψαξε, βρήκε το Σαούλ. Είπαμε τις περασμένες Δευτέρες πως ο Θεός έναν άνθρωπο που δεν ήξερε τίποτα ούτε για το Θεό αλλά ούτε για τα σχέδια του Θεού που είχε σχεδιάσει για αυτόν ο Σαούλ, πως με έναν τρόπο πάρα πολύ απλό αλλά και πάρα πολύ όμορφο οδήγησε τα βήματα του Σαούλ μέσα από την εξήτηση των όνων που εχάθησαν του πατέρα τους, τον οδήγησε μπροστά στο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ, πληροφορημένος από το Πνεύμα το Άγιο, σε τέλεια συνεργασία, όπως είναι ο κεκρισμένος του Κυρίου ή πρέπει να είναι η κεκρισμένη του Κυρίου, σε τέλεια συνεργασία με το Θεό, γνώριζε ότι ο Θεός θα του φανερώσει και του φανέρωσε την επόμενη μέρα αυτόν που είχε προσδιορίσει ο Θεός για βασιλιά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να δούμε τώρα και πώς εργάζεται ο Θεός. Ο Σαμουήλ του είπε του Σαούλ και μάλιστα τον έχρισε βασιλιά με έλεον ενώπιον του Κυρίου μόνο, χωρίς να το γνωρίζει κανείς άλλος αυτό. Από εκείνη τη στιγμή ήταν βασιλιάς, αλλά τώρα έπρεπε να αποκαλυφθεί και σαν βασιλιάς. Γιατί όταν κάνει σχέδιο ο Θεός υπάρχει η αρχή, υπάρχει συνέχεια και υπάρχει και η ολοκλήρωση. Και όλα αυτά γίνονται κατά τάξη. Και όχι όπως εμείς φανταζόμαστε, αλλά όπως ακριβώς προσδιορίζει και έχει προκαταβολής κόσμου προσδιορισμένα ο Θεός. Η πρώτη λοιπόν κίνηση ήταν ο άνθρωπος Σαμουήλ εν το ονόματι του Κυρίου να χρήσει αυτόν με έλεον. Και έκτοτε αυτός είναι βασιλιάς. Βασιλιάς βέβαια μόνο εφόσον θα μείνει. Θα είναι βασιλιάς μόνο εφόσον θα μείνει ακριβώς στο σχέδιο του Θεού, χωρίς να ξεφύγει καθόλου από αυτά που ο Θεός θα κάνει. Είπαμε τα κύρια χαρακτηριστικά, όπως φαίνονται εκ των υστέρων, της επιλογής του Θεού για τον Σαούλ, ήταν ότι ο Σαούλ πρώτον ήταν υπάκουος και είχε μία όμορφη υπακοή που άρεσε στο Θεό. Και αποδείχθηκε η υπακοή προς τον πατέρα του όταν του είπε πήγαινε να βρεις τα γαϊδούρια και αυτός δεν είπε στείλε τους δούλους σου, αλλά πήγε. Και δεύτερον είχε μια όμορφη ταπείνωση. Όταν ο Θεός είπε και φανέρωσε και ο Σαμουήλ είπε ότι εσύ θα είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, τότε ο Σαούλ με έκπληξη το άκουσε και είπε δεν κάνω εγώ γι' αυτό. Η φυλή από την οποία κατάγομαι είναι μικροτέρα, η οικογένεια του πατέρα μου είναι μικροτέρα και εγώ δεν είμαι άξιος. Είχε αυτά τα δύο πολύ ωραία χαρακτηριστικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκλογή του. Αλλά του έλειπαν, όπως θα δούμε τις επόμενες φορές, του έλειπαν τα άλλα ωραία χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη διατήρηση της εκλογής του. Η υπακοή και η ταπείνωση είναι αυτά που ελκύουν το Θεό για να εκλέξει τον άνθρωπο. Αλλά η διατήρηση της εκλογής είναι ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού που οδηγεί κατά πάντα σε εκπλήρωση υποταγή στο θέλημα του Θεού και όταν ακόμη οι επιθυμίες του ανθρώπου διαφοροποιούνται που σχεδόν πάντοτε διαφοροποιούνται από τις επιθυμίες του Θεού, γιατί ο Θεός λέει «Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας»,
Και όταν ακόμη η λογική του ανθρώπου διαφοροποιείται, που σχεδόν πάντοτε διαφοροποιούνται οι σκέψεις, οι κρίσεις του ανθρώπου από τις κρίσεις του Θεού. Εκεί ο Σαούλ στο τέλος βρέθηκε αδόκιμος. Ας δούμε όμως τώρα στη συνέχεια το σχέδιο του Θεού. Αφού ο Θεός τον έχρισε με το Σαμουήλ ενώπιόν του βασιλιά, τώρα πια πρέπει να του δώσει και τα κατάλληλα εφόδια για να μπορεί να βασιλεύει. Γιατί το να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού από μόνος σου είναι αδύνατον. Χρειάζονται συγκεκριμένα, προσδιορισμένα από το Θεό εφόδια που μόνο ο Θεός μπορεί να σου δώσει και τα εφόδια αυτά συγκεφαλαιώνονται σε ένα στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όπως και οι μαθητές ήθελαν να κηρύξουν τα περί της Βασιλείας των Ουρανών και τους είπε ο Κύριος, τώρα δεν μπορείτε. Πηγαίνετε, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, θα λάβετε δύναμη. Σε αναγεννημένους το έλεγε, όπως ήταν οι μαθητές, γιατί ήταν αναγεννημένοι δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και είχε εμφυσίσει σε αυτούς ο Χριστός Πνεύμα Άγιο. Σε αυτούς λοιπόν τους αναγεννημένους είπε, δεν μπορείτε τώρα να κηρύξετε, να ομολογήσετε, πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ και εκεί θα λάβετε δύναμη για να μπορέσετε να κηρύξετε όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Το ίδιο συνέβη και στο Σαούλ. Δεν μπορείς να γίνεις βασιλιάς εάν δεν χρηστείς όχι με το έλεον του Σαμουήλ αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, του Κυρίου των δυνάμεων. Και πράγματι μέσα από συγκεκριμένες οδηγίες με λεπτομέρεια δοσμένες από το Σαμουήλ, ο Σαούλ περπάτησε, έφτασε στο βουνό του Θεού. Εκεί συνάντησε τους προφητεύοντες που κατέβαιναν με δοξολογία, με ύμνο, με χαρά, πλήρης Πνεύματος Αγίου, τους πλησίασε, έγινε ένας από αυτούς και ο Κύριος τον επλήρωσε με Πνεύμα Άγιο, ώστε όλοι όσοι τον έβλεπαν εξεπλάγησαν και έγινε και παροιμία και ο Σαούλ εν προφήτες. Αργότερα θα δούμε το ίδιο φαινόμενο σε άλλους ανθρώπους να πλησιάζουν πάλι τους προφητεύοντες και να εύχεται πάνω σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιο. Όταν έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, τότε έγινε άλλος άνθρωπος. Ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Γιατί το Πνεύμα το οποίο λαμβάνουμε δεν είναι ανθρώπινο, δεν είναι γείο ή ουράνιο και δεν είναι δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή όταν ο Κύριος σε πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, τότε δύναμης υπάρχει στον άνθρωπο που το κάνει, αλλά και η αγάπη αυξάνει και η σοφία αυξάνει. Γιατί πια δεν περπατάει ο άνθρωπος μόνος του, αλλά εφόσον το εξητεί, γιατί τους εξητούντας ο Θεός είναι μισθαποδότης, εφόσον το εξητεί, περπατάει με οδηγία και διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Και μάλιστα ο Θεός θέλει όχι μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Βεβαίως, το Πνεύμα το Άγιο και λυπείται όταν ο άνθρωπος δεν έχει φόβο Θεού, όταν τα βρίσκει όλα εύκολα, αλλά και σβήνει όταν δεν τιμάει και δεν εκτιμάει αυτή τη δωρεά, η οποία είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού μέσα σε οστράκινα σκεύη. Το Πνεύμα το Άγιο λυπείται, σβήνει και αν μάλιστα ο άνθρωπος προχωρήσει και σε αμαρτία και σε αποστασία και σε παράβαση, τότε αποσύρεται και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και έτσι λοιπόν ο Σαούλ πλέον έτοιμος περιμένει τη σύσταση από το Θεό. Και μάλιστα πιο σωστά, τη σύσταση από τους ανθρώπους και ύστερα από το Θεό. Γιατί έτσι είναι η τάξη των πραγμάτων. Για να το καταλάβουμε στις δικές μας μέρες αυτό, να δούμε πως έναν άνθρωπο χρησιμοποιεί ο Θεός το έργο του, μπαίνει μέσα στην εκκλησία, τον αναγεννάει, του αλλάζει δηλαδή την καρδιά όπως του Σαούλ, με το λόγο του και με το Πνεύμα το Άγιο. Ο άνθρωπος αυτός υποτάσσεται, υπακούει και ταπεινώνεται πως βαπτιζόμενος εν ύδατις στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και πιστεύοντας και εξητώντας
και θέλοντας και επιθαρχώντας το Λόγο του Θεού, όταν εξητήσει το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Από εκεί και πέρα ο Θεός έχει προσδιορίσει ένα περπάτημα. Γι' αυτόν, αν βέβαια ο άνθρωπος αυτός σταθεί και περπατήσει έτσι πως τον θέλει ο Θεός. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν υποδηλώνει τον άνθρωπο ώστε να τον κάνει ό,τι θέλει. Αντιθέτως, ελευθερώνει τον άνθρωπο, γιατί του δίνει δύναμη, σοφία, αγάπη, σύνεση, ώστε ο άνθρωπος μόνος του να αποφασίσει, ελεύθερος των πάντων, να δουλώσει τον εαυτό του εις πάντας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν πάρει μάλιστα και στερεά απόφαση να υπηρετήσει την Εκκλησία και τον Κύριο, τότε ο Θεός συνεχίζει το έργο του. Και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που οι άνθρωποι βλέπουν το περπάτημα, βλέπουν τη συμμαρτυρία του Θεού, βλέπουν το έργο του Θεού σε αυτόν, βλέπουν το έργο αυτού μπροστά στο Θεό και αποφασίζουν, σκέφτονται ο ποιμένας, οι άλλοι πρεσβύτεροι και λένε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου τον θέτει πρεσβύτερο μέσα στην Εκκλησία. Και τότε το αποκαλύπτουν, το παραδέχονται και τον χειροτονούν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Από εκεί και πέρα δεν τελείωσε το έργο, από εκεί και πέρα αρχίζει το έργο. Τώρα αρχίζει η διαπραγμάτευση του ανθρώπου με το Θεό. Αν θα είναι πιστός, φρόνιμος και καλός δούλος, ή αν θα είναι πονηρός και οκνηρός. Αν θα έχει συνέχεια η διακονία του και θα είναι οικοδομούμενη, αυξανόμενη, ή αν η διακονία του θα είναι μειούμενη και εξασθενούμενη. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία, και ωραίο παράδειγμα είναι αυτό που μας λέει η Γραφή, ότι ο οίκος του Σαούλ προέβαινε εξασθενούμενος, ο δε οίκος του Δαβίδ προέβαινε κρατεούμενος. Και ο Θεός δεν θέλει την εξασθένιση του ανθρώπου, αλλά θέλει την πρόοδο του ανθρώπου, την προκοπή του ανθρώπου, την αύξηση του ανθρώπου. Και η αύξηση είναι δοσμένη από το Θεό και εξαρτάται απόλυτα από τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να οικοδομεί τη ζωή του, την οικογένειά του, τη διακονία του, το έργο του, την αποστολή του, είτε στο βράχο τον αιώνιο που είναι ο Χριστός, είτε στην άμμο που είναι τα σαλευόμενα, και κάποια στιγμή θα έρθει η πτώση και η πτώση θα είναι μεγάλη. Ακόμη ο άνθρωπος ξέρει από το Λόγο του Θεού ότι μπορεί να οικοδομεί με χόρτα, με καλάμια και με ξύλα, ή μπορεί να οικοδομεί με χρυσάφι, με ασήμι και λίθους πολυτίμους, ώστε όταν θα έρθει εκ νέου η δοκιμασία, όχι τώρα όπως ακαταρχάς με βροχές, ανέμους και ποτάμια, αλλά τώρα με φωτιά που είναι πιο σκληρή, και εάν το έργο δεν είναι οικοδομημένο με υπακοή απόλυτη στο Λόγο του Θεού και φόβο Θεού, τότε θα κατακαεί. Και ο άνθρωπος βέβαια θα σωθεί πλήνως διαπυρός. Αν όμως η οικοδομή του ανθρώπου είναι μέσα στην παρουσία του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς θα εμένομεν στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Εάν λοιπόν οικοδομεί με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή, αλλά και με όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που ζητάει ο Θεός από τους ανθρώπους που τον υπηρετούν, τότε και η φωτιά θα έρθει και καλό θα κάνει. Γιατί η φωτιά το χρυσάφι το καθαρίζει πιο πολύ και το ασήμι. Δεν θα έρθει ζημιά, αλλά όφελος θα έρθει και μέσα από τις δοκιμασίες. Έτσι λοιπόν, με το ίδιο αυτό ακριβώς σύστημα, γιατί ο Θεός, αδελφοί, όπως είπαμε, είναι Θεός τάξεως και ακολουθεί πάντοτε τα σχέδιά Του όπως Αυτός τα έχει προσδιορισμένα. Πρώτα, όπως είπαμε, η χειροτονία μεταξύ Θεού και ανθρώπων, μεταξύ Θεού στην παρουσία του Θεού από τον κεχρισμένο του Κυρίου που είναι ο Σαμουήλ, σε εμάς είναι ο Χριστός, που βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο τον άνθρωπο. Στη συνέχεια έρχεται τώρα να συστηθεί ο δούλος του Θεού,
μέσα από τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Σαμουήλ, γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού και με οδηγία Θεού, προσκαλεί όλες τις φυλές του Ισραήλ για την χειροτονία, για την ανάδειξη, για την υπόδειξη, για την αποκάλυψη, για τη φανέρωση σε όλο το λαό ποιος είναι ο βασιλεύς τον οποίον ο Θεός εξέλεξε, όχι ο Σαμουήλ. Ο Θεός εξέλεξε. Και αφού μαζεύτηκαν όλες οι φυλές του Ισραήλ, τότε λέει η Γραφή «επιάστη», και το «επιάστη» σημαίνει στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν με κλήρους, έριξαν κλήρους και «επιάστη» η φυλή του Βενιαμίν από τις 12 φυλές. Συνέχισαν με προσευχή και έριξαν κλήρους και «επιάστη» η οικογένεια του Ματρί. Συνέχισαν, προσευχήθησαν, έριξαν κλήρους και «επιάστη» ο Σαούλ, ο υιός του Κις. Δεν είχε καμία αμφιβολία ο Σαμουήλ ότι τελικά θα γίνει αυτό που έχει προσδιορίσει ο Θεός. Γι' αυτό με παρησία προχώραγε σε αυτό που ο Θεός είχε ορίσει. Έψαξαν να βρούνε τον Σαούλ, αλλά δεν τον έβρισκαν. Ήταν κρυμμένος στις αποσκευές. Αυτό τώρα τι είναι, δείγμα ταπείνωσης, κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά και άλλα συναισθήματα μπορεί να υπήρχαν στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, τα οποία όμως ήταν ευάρεστα εις το Θεό. Όπως όταν ο Θεός επισκέφθηκε τον Μωυσή και του είπε «εσένα διάλεξα να ελευθερώσει το λαό μου από τους Αιγυπτίους», ο Μωυσής είπε «δεν κάνω εγώ». Ενώ όταν ο άνθρωπος λέει «εγώ κάνω», εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα. Όταν όμως η καρδιά λέει «εγώ δεν κάνω», όχι το στόμα, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, να λέμε «εγώ δεν κάνω», αλλά η καρδιά να λέει «μόνο εγώ εσύ κάνεις, μόνο εσύ κάνεις». Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Ο Θεός να φυλάει τις καρδιές μας, γιατί οι καρδιές μας είναι απατηλές υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένες. Και όταν διαπιστώνουμε μία τέτοια που δεν είναι τίποτα άλλο από έπαρση και αλαζονία, καλό είναι να τρέχουμε στον Κύριο, να μετανοούμε, να ζητάμε χάρη και έλεος από το Θεό, ώστε ο Θεός να διορθώσει όχι τα μυαλά μας και τα μυαλά μας, την καρδιά μας να διορθώσει. Γιατί από την καρδιά μας προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει «μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους», γιατί όποιος συγκρίνει τον εαυτό του ανοητένει. Μην κάθεσαι και λες «εγώ είμαι πιο ψηλός, εγώ είμαι πιο κοντός, εγώ είμαι πιο καλός, εγώ είμαι πιο...» Δεν έχει αυτά, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στο Θεό. Ό,τι είμαστε χάρις Θεού είναι. Τίποτα δικό μας δεν είχαμε και τίποτα δικό μας δεν θα πάρουμε μαζί. Και αυτός που μας τα δίνει, εάν καυχηθούμε στα δικά μας ότι τα έχουμε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μας τα πάρει κιόλας. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι απαραίτητο να ζει με το φόβο του Κυρίου. Το φόβο τον αγαθό όμως, όχι το φόβο του κόσμου που είναι κόλαση, αλλά το φόβο του Κυρίου που είναι σεβασμός, εκτίμησης, αλλά και φόβος να μην χάσουμε την εύνοια του Θεού. Και η διαφορά του φόβου του κόσμου είναι ότι τον οδηγεί στην αμαρτία, φοβάμαι και λέω ψέματα. Ο φόβος όμως του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στον αγιασμό και στην καθαρότητα, φοβάμαι και κάνω το θέλημα του Θεού. Ο ένας λοιπόν ο φόβος ο κοσμικός οδηγεί στην αμαρτία και στην απώλεια, στην κόλαση, ο άλλος ο φόβος του Θεού οδηγεί από ευλογία σε ευλογία. Μακάριος ο φοβούμενος τον Κύριον, πάντοτε λέει ο Θεός. Μακάριος είναι αυτός. Στους φοβουμένους τον Κύριον ο Θεός αποκαλύπτει το απόκριφον αυτού. Κύκλο των φοβουμένων του Κυρίου στρατοπεδεύει άγγελος με το στράτευμά του. Φοβούμενος τον Κύριο έχει ιδιαίτερη χάρη από το Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Θεός τον προσέχει και τον ακούει. Προσήχε και ήκουε τους φοβουμένους και ευλαβουμένους το όνομα αυτού και έγραφε και εγγράφει βιβλίων ενθυμίσεως. Όταν έχουμε μέσα στην καρδιά μας αυτόν τον Άγιο φόβο, τότε είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού και η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας.
Και καλόν θα ήταν να αφήσουμε τον Κύριο, όπως το λέει, να μας διδάξει τι είναι ο φόβος του Κυρίου. Αν θέλετε να πάμε στον ψαλμό λάμτα δέλτα, είναι στη σελίδα 527. Ψαλμός λάμτα δέλτα και σελίδα 527 και εδάφιο 11. Να δούμε τι ωραία που το περιγράφει ο Δαβίδ στους ψαλμούς, το φόβο του Κυρίου, και τι ωραία που ο Απόστολος Πέτρος αντιγράφει στην επιστολή του αυτή την αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου και τον προφητικό λόγο του προφητάναγα, προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Λέγει λοιπόν στο 11 εδάφιο: «Έλθετε τέκνα μου, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει». Διδαχή φόβου του Κυρίου, δηλαδή ο φόβος του Κυρίου που οδηγεί και πώς αποδεικνύεται και βεβαιώνεται στα μάτια του Θεού για τον άνθρωπο. Πρώτον, φύλατε τη γλώσσα σου από του κακού. Ο άνθρωπος που κακολογεί δεν φοβάται το Θεό. Ο άνθρωπος που λέει κακά πράγματα δεν φοβάται το Θεό. Ο άνθρωπος που φοβάται το Θεό προσέχει τη γλώσσα του να μην κακολογεί. Δεύτερον, τα χείλη σου από του να λαλώσει δόλων, πονηρία, υποκρισία. Ούτε κακολογεί, ούτε πονηρεύεται, ούτε πανουργείται, ούτε υποκρίνεται, ούτε κάνει πολιτική. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού που έχει φόβο Κυρίου έχει ένα νόμο στη ζωή του, το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Δεν άλλα λέει, άλλα σκέφτεται και άλλα κάνει, αλλά αυτά που σκέφτεται, αυτά λέει και αυτά κάνει. Είναι ευθύς. Είναι καθαρός και στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Είναι ειλικρινής. Είναι άγιος άνθρωπος του Θεού. Δεν υποψιάζεται, δεν έχει πονίες πονηρές, αλλά έχει αχαθοσύνη. Και η καρδιά του είναι καθαρή, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Όχι κακό, ούτε δόλο. Γιατί αν η καρδιά μας έχει κακία, φθόνο και δόλο, από τα χείλη μας αυτά θα βγαίνουν. Φοβούμενος στο Θεό είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Στο Λόγο του Θεού και στην παρουσία του Θεού και στη ζωή της Εκκλησίας. Ιδιαίτερο πρόσωπο. Με απόλυτη εύνοια του Θεού στη ζωή του. Γι' αυτό είναι αναγκαίο, όχι καλό, ούτε πάρα πολύ καλό, αναγκαίο τα παιδιά του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού, να εξητούν όχι αορίστος και αναισθήτως και ασυνείδητα την έννοια φόβος Θεού, αλλά να τη ζητούν από το Θεό που μόνο αυτός μπορεί να τους τη δώσει, με συνείδηση. Το τρίτον, εκκλίνων από του κακού. Βλέπει το κακό και δεν πλησιάζει, φεύγει. Αποστρέφεται το κακό. Όποιο κακό κι αν είναι. Κακολογία είναι, γκρίνια είναι, πίκρα είναι. Δεν ξέρει ότι μιένει το κακό. Ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Βλέπει το κακό και δεν κάθεται. Δεν είναι περίεργος να μάθει περί του κακού. Δεν θέλει να γνωρίσει, να φάει από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού. Ενδιαφέρεται μόνο για το καλό, μόνο για το Λόγο του Θεού, μόνο για τη δόξα του Θεού. Το κακό το αποστρέφεται, το βελίτεται και απομακρύνεται συνειδητά. Τέταρτον, ζήτει ειρήνη και κυνήγει αυτήν. Είναι ειρηνοποιός. Όπου πατήσει το ίχνος του ποδιού του, ευλογία και ειρήνη Θεού υπάρχει. Στο περπάτημά του δεν υπάρχει κουτσομπολιό, κατηγόρια, κατάκριση, αλλά λόγια αγαθά, καλά, λόγια πίστεως, παρηγοριάς, οικοδομής, ενίσχυσης.
Και όταν βλέπει πόλεμο και μάχες, ο αγώνας του είναι να τις κατευνάσει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Όχι μόνο δεν διεγείρει έρηδες, όχι μόνο δεν κατηγορεί τον ένα στον άλλον για να τσακωθούνε, δεν δημιουργεί φασαρίες, αλλά έχει και ειρήνη στην καρδιά του και αγωνίζεται για την ειρήνη στο περιβάλλον του. Ξαναλέω, ο αφοβούμενος τον Κύριο είναι ιδιαίτερο πρόσωπο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του λέει ακριβώς τα ίδια και είναι στη σελίδα 1075, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Ακριβώς τα ίδια, αντιγράφει αυτά τα οποία προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη έγραψε και εξέφρασε ο Δαβίδ. 10 εδάφιο. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και να είδει ημέρας αγαθάς, και βάζει τώρα εδώ ο Απόστολος Πέτρος και κίνητρο. Αν θέλεις να έχεις ζωή, και αυτή είναι αυθονία εδώ στη γη και κληρονομιά, ζωή αιώνιο, και να ζεις μέρες αγαθές, πάλι τα ίδια 4 πράγματα. Ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από του κακού, να μην κακολογείς, τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλο, να μην κάνεις πολιτική, να μην υποκρίνεσαι, να μην δολιεύεσαι, να μην πανουργεύεσαι. Ας εκκλίνει από του κακού, το βλέπει το κακό, το αποστρέφεται και φεύγει. Ας πράξει το αγαθό, προσθέτει, το οποίο είναι το ίδιο ακριβώς, αυτός που εκκλίνει από το κακό πράττει το αγαθό, και τέλος ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Ειρηνικός και ειρηνοποιός, όχι ειρηνιστής άνθρωπος. Ειρηνικός έχει την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά του, βασιλεύει ο Θεός της ειρήνης στη ζωή του, και ειρηνοποιός γιατί αγωνίζεται να φέρει στο περπάτημά του, στη ζωή του, στο περιβάλλον του, ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Βέβαια αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά τα έχει το πρότυπο του χριστιανού, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν. Κρυμμένος ο Σαούλ στην αποσκευή, τον έψαγναν και δεν τον έβρισκαν. Κρυμμένος από ταπείνωση, από ντροπή, από φόβο, από επίγνωση ότι δεν κάνει αυτός. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, τούτο δεν είναι δειλία. Δεν είναι δηλός, γιατί έχει το Πνεύμα το Άγιο επάνω του και θα αποδειχθεί και στη συνέχεια. Τούτο είναι ταπείνωση, σοφροσύνη. Και βέβαια, επειδή δεν μπορούσαν να τον βρούνε, ο Σαμουήλ συνήθιζε, ρώτησε τον Κύριο. Πού είναι, Κύριε, έρχεται, δεν ήρθε, θα έρθει. Και ο Κύριος ως συνηθίζει πάντοτε να απαντάει στους ερωτούντας αυτόν, γιατί ο Θεός δεν είναι ένας Θεός που ακούει, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας Θεός που μιλάει. Πολύ περισσότερο μιλάει στους ανθρώπους παρά ακούει τους ανθρώπους. Ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο άπαξ και δεις, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι ο άνθρωπος δεν ακούει, ο άνθρωπος επειδή δεν προσέχει δεν ακούει. Και επειδή θέλει ο Θεός να ακούσει ο άνθρωπος, επανέρχεται και ξαναμιλάει στον άνθρωπο. Και αν ο άνθρωπος και πάλι δεν έχει πρόθεση αγαθή να ακούσει, τότε του φέρνει προβλήματα στη ζωή του. Τον βάζει και στο κρεβάτι, λέει η Γραφή, φέρνει πόνους. Μην τυχόν και ανοίξει τα αυτιά του με προσοχή να ακούσει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ένα ωραίο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει το παιδί του Θεού, ο μαθητής του Χριστού, ο δούλος και η δούλη του Θεού, είναι ταχύς εις το να ακούνε το Θεό, που είναι Θεός που μιλάει, και βραδύς εις το να λαλούνε. Προσευχή μας λοιπόν
Πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι να πάμε να μας ακούσει, θα μας ακούσει, αλλά είναι να πάμε να μας μιλήσει. Και δεν νοείται χριστιανός να μην ακούει τη φωνή του Θεού, να μην εξητεί τη φωνή του Θεού. Δεν είναι χριστιανός, χριστιανούλης είναι. Ο χριστιανός εξητεί τη φωνή του Θεού και ενδιαφέρεται να έχει διάλογο ακόμη και με το Θεό. Γι' αυτό σε κάθε ευκαιρία θα εξητούμε τη φωνή του Θεού. Είτε στην εκκλησία, όταν ερχόμαστε να ακούσουμε το λόγο του Θεού, μην είμαστε παθητικοί ακροατές, αλλά ενεργητικοί συζητητές. Δοκιμάστε το και θα εκπλαγείτε. Πριν έρθεις προσευχή σου, ζήτα συγκεκριμένα πράγματα από το Θεό να σου μιλήσει. Κατά τη διάρκεια που ακούς, πιάσε κουβέντα με το Θεό και θα δεις ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως και της ψυχής και του πνεύματος. Ξεχωρίζει τα πράγματα στον άνθρωπο. Ξεχωρίζει την επιθυμία από την κρίση. Και όταν λέω κρίση, εννοώ υπολογισμό, σκέψη, για να αποφασίσει. Μπαίνει μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου. Και θέλει τον άνθρωπο να είναι πνευματικός άνθρωπος. Όχι ακροατής και ακόμη περισσότερο επιλύσμων, αλλά συζητητής και ενεργητικός εκτελεστής. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί δεν είναι θεούλης και ο Χριστός δεν είναι Χριστούλης. Δεν πιστεύουμε σε μία εικονίτσα, σε ένα γαλματάκι. Πιστεύουμε στον Κύριο των δυνάμεων, τον ποιητή του ουρανού και της γης, τον δημιουργό των ορατών και αοράτων. Σε ένα Θεό ένδοξο που βασιλεύει και θα βασιλεύει εις τους αιώνες των αιώνων. Ο χριστιανός λοιπόν είναι ενεργητικός μαθητής του Χριστού. Αν ρωτήσετε, αν πάτε σε ένα σχολείο και ρωτήσετε ένα καθηγητή, μια καθηγήτρια, ποιος είναι καλός μαθητής, λέει, κινείται, λέει, μέσα στο σχολείο. Έχει ενδιαφέρον, ρωτάει, απαντάει, συμμετέχει. Και αν είναι καλό στα μάτια των ανθρώπων, στο σχολείο, είτε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο πανεπιστήμιο, ο μαθητής να συμμετέχει στη διδασκαλία ενεργητικά, γιατί αυτό τον καθιστά καλόν σπουδαστή, πόσο μάλλον, αδελφοί αγαπητοί, στην Εκκλησία του Χριστού, που καταρχάς κυρίαρχο έργο της είναι εκπαίδευσης, καταρτισμός μέσα από τις διακονίες για την τελειοποίηση των Αγίων. Καταρτισμός. Και όπως είπαμε, υπάρχουν άνθρωποι που καταρτίζονται σε διάφορα πράγματα. Καταρτίζονται στη μουσική, στον αθλητισμό, στην επιστήμη τους, στην οτιδήποτε, στην αμαρτία, στην εκχύληση της αμαρτίας. Αλλά ο Θεός θέλει εμάς να είμαστε κατηρτισμένοι στα πράγματα του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στη σχέση μας με το Θεό. Και ο κατηρτισμένος έχει και γνώση και εμπειρία. Και αυξανόμενη γνώση και αυξανόμενη εμπειρία. Πόσο μάλλον όταν δάσκαλός μας είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο τέλειος. Είναι έτοιμος να μας χαρίσει και γνώση αυξανόμενη και εμπειρία αυξανόμενη, γιατί μας χρειάζεται όχι ακροατές, αλλά συνεργάτες. Συνεργάτες, πρέσβεις της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Σαμουήλ λοιπόν ρώτησε τον Κύριο και ο Κύριος λέει, μην ψάχνετε, λέει, είναι στις αποσκευές. Τον βρήκαν και όταν στάθηκε ανάμεσα στο λαό, δεν υπήρχε όμοιος με αυτόν μεταξύ παντός του λαού, γιατί ήταν πιο ψηλός ένα κεφάλι από όλους.
Και ο Σαμουήλ τον σύστησε. Αυτός είναι ο βασιλιάς σας, αυτός επιάστη από όλες τις φυλές του Ισραήλ και αυτόν έχρισε ο Κύριος με έλεον αλλά και με πνεύμα Άγιο για βασιλιά σας. Ο λαός χάρηκε, δόξασε και ο Σαμουήλ περιέγραψε σε βιβλίο τον τρόπο της βασιλείας του ανθρώπου πια στο λαό του Θεού. Έτσι θα βασιλεύει. Και ο άνθρωπος όταν βασιλεύει, βασιλεύει επώδυνα. Ο Θεός όταν βασιλεύει, βασιλεύει ευλογημένα. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει ηγέτες, ούτε διευθυντές, ούτε βασιλείς ανθρώπου, άρχοντες. Η Εκκλησία του Χριστού έχει δούλους. Ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει, κατ' επανάληψη να πει, δεν συστήνουμε τον εαυτό μας τίποτα περισσότερο παρά δούλους Θεού και δούλους δικού σας. Δούλους και υπηρέτες. Αλλά κανένας δεν μπορεί να είναι δούλος από μόνος του. Όταν λέει η Γραφή δούλος πάντων, πέστε μου ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι είναι δούλος ή μπορεί να είναι δούλος όλων. Παρά μόνο αν κατοικεί μέσα του πλουσίως η χάρη του Χριστού, όπως έλεγε κατ' επανάληψη ο Απόστολος Παύλος, ουχή εγώ, αλλά η χάρη του Χριστού η κατοικούσα είναι μη. Γιατί τα αδύνατα στους ανθρώπους, και είναι αδύνατον στον άνθρωπο να είναι δούλος πάντων και υπηρέτης όλων, τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Γιατί πια δεν θα είναι ο άνθρωπος που θα μπορεί να είναι υπηρέτης και δούλος πάντων, αλλά θα είναι ο Χριστός που κατοικεί μέσα του, αυτός που θα είναι δούλος και υπηρέτης πάντων. Γιατί το έργο του Θεού είναι δια Πνεύματος Αγίου. Είναι απολύτως πνευματικό. Από τη στιγμή που το έργο του Θεού παίρνει ανθρώπινες διαστάσεις, κατευθύνεται από ανθρώπινη επίνεια, τότε δεν είναι έργο Θεού, είναι έργο ανθρώπου. Και από τη στιγμή που παίρνει την ευθύνη επάνω του ο άνθρωπος, τότε δεν είναι υπεύθυνος ο Χριστός, αλλά είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος. Γι' αυτό θέλουμε και στη ζωή μας και στην οικογένειά μας, ιδιαιτέρως στην Εκκλησία μας, την ευθύνη να την έχει ο Χριστός. Θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησε η Εκκλησία της Κηβισιάς, είμαστε 4, 5, 6 οικογένειες. Όταν είδα τα διάφορα θέματα που υπήρχαν, τα χάσα. Και τι θα κάνω εδώ και τι θα κάνω εκεί. Και έρχεται ο αδερφός ο Γιώργος ο Κυριανάκης, ο οποίος ήταν πολύ πιο έμπειρος από μένα, πιο παλιός. Με είδε που δεν ήξερα πώς να τα χειριστώ και μου είπε κάτι που με ελευθέρωσε. Αλλά δεν μου το είπε αυτό, ο Θεός μου το είπε, χρησιμοποιώντας το στόμα του. Λέει, αδερφέ Γιώργο, την Εκκλησία μην την παίρνεις στην πλάτη σου. Είναι πολύ βαριά, δεν σηκώνεται. Την Εκκλησία να τη δίνεις στην πλάτη του Χριστού. Και ξέρετε, όταν τ' άκουσα, το κατάλαβα. Άλλο να τ' ακούς και άλλο να το καταλάβεις. Το κατάλαβα. Ελευθερώθηκα, χάρηκα. Και αυτό το επέκτηνα. Την οικογένειά μου, λέω, δεν μπορώ να την κρατήσω, είναι πολύ βαριά. Θα την βάλω στην πλάτη του Χριστού. Τη δουλειά μου δεν μπορώ να τις, γιατί έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας. Τότε δούλευα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπεύθυνη θέληση, τέλος πάντων, τη δουλειά μου δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Και τη φόρτωνα στο Χριστό. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, αδελφοί, τις δυσκολίες μας να τις φορτώνουμε στο Χριστό. Άλλωστε αυτός μας το λέει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάσαν την μέρημναν ημών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Πάσαν. Είναι μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Και είναι πολύ απλό. Πας στην προσευχή σου, με απλότητα, με πίστη, κλειδώνεις την πόρτα γνωρίζοντας ότι εκεί σε περιμένει ο πατέρας σου εν το κρυπτό,
Δίπλα σου είναι ο Ιησούς Χριστός που μεσητεύει για σένα στον ουρανό και μέσα σου είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας που μεσητεύει στον Πατέρα για σένα, υπέρ εσού για σένα, στη γη. Αν λοιπόν του πεις, Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα, είναι πολύ σοβαρό. Εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σε παρακαλώ, μπορείς να το πάρεις στα χέρια σου. Με τα πάσης βεβαιότητας ο Θεός θα ενεργήσει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Θα διαφυλάξει την καρδιά σας και τους διαλογισμούς σας δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός της ειρήνης. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα σου. Θα καταλάβεις ότι τα πάντα είναι στα χέρια του Παντοκράτορα. Όχι μόνο θα το καταλάβεις και θα το πιστέψεις και θα το αποδεχτείς και θα χαρείς. Γιατί θα χαρείς? Γιατί η ελπίδα σου δεν θα είναι ματαία. Η ελπίδα σου θα είναι βεβαία και ασφαλής. Γιατί η ελπίδα σου θα στηρίζεται σαν άγκυρα που θα τη ρίχνεις από εδώ στο θρόνο του Θεού στον ουρανό. Και εκεί είναι στηριγμένη καλά, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Πάλι να βάζουμε λοιπόν την ελπίδα μας σαν άγκυρα εκεί πάνω. Και δεν μας λέει ο Θεός ότι θα τα τακτοποιήσω όλα, αλλά μας λέει ότι θα βάλω ειρήνη στην καρδιά σας. Και όταν βάζει ο Θεός ειρήνη στην καρδιά, τότε κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Το πρόβλημα είναι η καρδιά μας, εμείς είμαστε το πρόβλημα. Εμείς, οι φόβοι μας, οι αγωνίες μας, οι μεριμνές μας. Όταν λοιπόν σύστησε ο Σαμουήλ τον Σαούλ, βρέθηκαν και οι διαμαρτυρόμενοι. Πάντα υπάρχουν οι διαμαρτυρόμενοι. Και μέσα στην οικογένεια θα υπάρξει ο διαμαρτυρόμενος και μέσα παντού θα υπάρχουν διαμαρτυρόμενοι. Και μάλιστα μερικοί διαμαρτυρόμενοι έχουν και ασέβεια. Σιγά, ποιος είναι αυτός που θα μας σώσει? Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου. Αλλά και αυτό και με αυτό και σε αυτό ο Θεός δοκιμάζει τον άνθρωπό του. Τον παρατάμε, λέει. Τι να κάνει αυτός? Και είχε μια ωραία θέση ο Σαούλ. Έκανε τον κουφό. Πολύ μου αρέσει αυτό. Όταν το ήμουν καινούριο, πρώτο διάβασα. Τι ωραίο είναι αυτό. Τότε είχα πρόβλημα με τη μάνα μου. Ρε, τι μου έλεγε. Και όταν το διάβασα, λέω, θα κάνω τον κουφό. Και ξέρετε τι ωραίο είναι να είσαι κουφός. Ό,τι και να λένε δεν ακούς τίποτα. Λένε. Και καλά να λένε κουφός είσαι. Και κακά να λένε πιο κουφός είσαι. Καλό είναι να ακούμε, αλλά να είμαστε κουφοί. Ενώ τι ωραία που είναι να ακούμε και να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά στη φωνή του Κυρίου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πολλοί άνθρωποι θα σου επιτεθούν. Πολλοί άνθρωποι θα σε κρίνουν. Πολλοί άνθρωποι θα σε κατεκρίνουν. Πολλοί άνθρωποι θα σε μαλώσουν. Πολλές φορές θα έχουν και δίκιο. Πολλές φορές θα έχουν και άδικο. Το θέμα δεν είναι να ψάξω να βρω πότε έχουν δίκιο και πότε έχουν άδικο. Το θέμα είναι να κάνω τον κουφό και να πάω στον Κύριο. Αμήν. Βόηθα μας, Κυρία μου, σε παρακαλώ.